Μια, όπως είπαμε, δημοσκόπηση της σημερινής ημέρας, η οποία μας έδωσε 49% όχι, 46% ναι, 2% άκυρο λευκό, 2% που δεν είχαν αποφασίσει και δεν μας είπαν τι θα κάνουν οδεύοντας προς την κάλπη, και 1% το οποίο αρνήθηκε να μας απαντήσει. Όπως βλέπετε, έχουμε ένα προβάδισμα του όχι στην πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Αυτό το προβάδισμα μπορούμε και να το κάνουμε με τους κινδύνους που είπαμε, μία αναγωγή. Η παρατήρηση είναι ότι το όχι τελείωσε με ένα προβάδισμα στις 6 ώρα, το οποίο αύξανε μάλιστα μέχρι το μεσημέρι, υπήρχε μία δραματική ισοπαλία. Αυξήθηκε να δούμε την εκτίμηση. Η διαφορά. Να δούμε λοιπόν την εκτίμηση. Να δούμε λοιπόν την εκτίμηση. Η εκτίμηση μας είναι ότι κινείται το όχι από το 52 έως το 54, από το 50 έως το 54 και το ναι από το 46 έως το 50. Με όλες τις επιφυλάξεις που έχουμε ήδη αναφέρει ως προς αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Να πω ότι μπορούμε να δούμε αν είμαστε έτοιμοι και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν ξέρω να αν τα επόμενα στοιχεία με τη διευκρίνηση, ότι μπορεί να κινηθεί το ναι στο 46 και στο 54, βάζω τα ανώτατα όρια. Και μπορεί βέβαια να μετράμε και ψήφο-ψήφο, αν πάρουμε τα αντίθετα όρια. Στο μισό, ναι. Λοιπόν, επομένως, πάμε στο επόμενο που ήταν η παράσταση νίκης. Ρωτήσαμε δηλαδή, αν μπορούμε να μην τρέχουμε τόσο γρήγορα, να επιστρέψουμε. Στην παράσταση νίκης ρωτήσαμε κατά τη γνώμη των εκλογέων τι θα έρθει, τι θα κυριαρχήσει σήμερα, και το 51% μας απάντησε θα κυριαρχήσει το όχι, το 37% το ναι και το 12% δεν ήξερε να μας πει. Πάμε στη συνέχεια στην επόμενη κάρτα που τη θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσα. Το ευρώ. Πρέπει να δούμε το ευρώ. Αν είναι δυνατόν να δούμε. Ναι. Ρωτήσαμε λοιπόν αν κατά τη γνώμη τους θα πρέπει να παραμείνει η χώρα στη ζώνη του ευρώ ή να αποχωρήσει από αυτήν. Και εδώ έχουμε ένα συντριπτικό ποσοστό. 87% από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει. Το οποίο εκτινάχθηκε στην κυριολεξία που λέει ότι ναι, η χώρα πρέπει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Ενώ θα είναι ένα από τα κομβικά σημεία συζήτηση τη απόψινή βραδιά. Και εγώ πιστεύω ότι είναι το συνεκτικό στοιχείο ανάμεσα στι δύο ομάδε. Αν όλοι σε τέτοια ποσοστά επιθυμούν παραμονή στο ευρώ, ενώ είναι τι δύο ομάδε. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Πάμε όμω στην εκτίμηση να την ξαναδούμε, να σταθούμε εκεί. Λοιπόν, στην εκτίμηση βλέπουμε ότι έχουμε το όχι να κινείται από το 50 έω το 54 και το ναι από το 46 έω το 50. Αυτή είναι η εκτίμησή μα. Να πω ότι με κάθε επιφύλαξη τη δίνουμε αυτή την εκτίμηση. Άρα γι' αυτό λες ότι θα έχουμε εκτίμηση ασφαλούς αποτελέσματος. Γι' αυτό έλεγα ότι θεωρώ ότι το εύρος θα είναι τέτοιο που θα το επιτρέψει. Πάνω από δύο μονάδες είναι ικανά γρήγορα να διαπιστώσουν το προβάδισμα. Ενδεχομένως να μην είναι ικανά να πούν με ακρίβεια το ποσοστό, αλλά το προβάδισμα τουλάχιστον είναι ικανά να το, το αξιοποιήσουν. Το μεσημέρι ήταν αλλιώς. Ήταν ισοπαλία. Όχι αλλιώς. Ήταν μία. Μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι είχαμε μία εικόνα πλήρους ισοπαλίας. Η οποία διαφοροποιήθηκε μετά τις 3 όταν άρχισαν να ψηφίζουν οι νεότερες γενιές. Στις οποίες νεότερες γενιές, ως γνωστόν, εκεί που κινείται το όχι είναι πολύ πιο ισχυρό. Ξεπερνάει το 55%. Το 55%. Ειδικά στις ηλικιακές ομάδες 25-35, 35-45, το όχι ξεπερνάει το 55%. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχατε ερώτηση που μπορούσατε να ανιχνεύσετε αν κινήθηκαν με βάση την κομματική επιλογή του Ιανουαρίου του 2015. Βεβαίως, έχουμε τέτοιες ερωτήσεις. Ελπίζω στη συνέχεια της βραδιάς να έχουμε την ευκαιρία να τις δείξουμε. Θα σας αναλύσουμε για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, να πάρουμε, προτείνω, Χριστίνα, επειδή έχουμε τα πρώτα πολιτικά πρόσωπα, βεβαίως είμαστε